Σε νέα φάση πρόκειται να εισέλθει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις περισσότερες επιθέσεις να μετατοπίζονται σε ένα μέτωπο σχεδόν 350 χιλιόμετρων. Αυτό εκτείνεται στα νοτιοδυτικά από περιοχές κοντά στη Ζαπορίζια ως τη Χερσόνα, παράλληλα με τον ποταμό Δνίπερο. Μεγάλες πομπές ρωσικών φορτηγών τεθωρακισμένων καθώς και ρημουλκούμενων πυροβόλων απομακρύνονται από την περιοχή του Ντομπάς και κατευθύνονται στα νοτιοδυτικά. Στα δυτικά, στην πόλη Κωνσταντινίφκα, κατοικίες και ένα σχολείο επλήγησαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς, με τους κατοίκους να μην μπορούν να κρύψουν πλέον την απόγνωσή τους. Τώρα βλέπετε το ρολόι να έχει σταματήσει. Σε αυτήν την ώρα, στις 12 και 20 έγιναν βομβαρδισμοί. Άνοιξα το παράθυρο και με πέταξε πίσω το οστικό κύμα. Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους του Χαρκόβου, στις περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία. Οι περιοχές που ακόμα ελέγχονται από τις Ουκρανικές δυνάμεις δέχονται ανθρωπιστική βοήθεια από την Πολωνία. Κατηγορίες για τρομοκρατία ανταλλάσσουν Ρωσία και Ουκρανία μετά τα χτυπήματα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα πρέπει να φέρει την ευθύνη για την τρομοκρατική ενέργεια στον πυρηνικό σταθμό, τον οποίο έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.